Πάλι μαζί στο Listen and Learn με την κυρία Μαριάννα Χατζιανδονίου. Είμαι very excited που την έχω μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαριάννα μου. Η Μαριάννα μας κάνει HR, κάτι που πολλά λίγοι ξέρουν τι σημαίνει Human Resource Management. Okay. Είσαι η κατάλληλη, διότι ξέρω είδα τη δουλειά σου, ξέρω πώς είσαι στη δουλειά σου και I know you're very good at what you do. Σε χαίρομαι που είσαι εδώ και θέλεις να μοιράσεις τις γνώσεις σου μαζί με τα παιδιά μας, να καταλάβουν τι σημαίνει Human Resource Management, okay. Πώς άρχισες, πού κατάληξες, πού δουλεύεις τώρα, okay. Και τι ακριβώς σημαίνει αυτό το πράγμα. Okay. Καταρχήν να σου πω τεράστιο ευχαριστώ, γιατί τούτο που κάνεις is like extraordinary for the kids και μπράβο σου. Λοιπόν, εντάξει, να το πιάσουμε έτσι από την αρχή. Ναι, εννοείται. Okay, όπως είπες, είμαι στο HR. Να πω ότι δεν έκανα τίποτε άλλο στη ζωή μου εκτός του HR τα τελευταία 22 χρόνια. Σπούδασα το και μετά έκανα το επάγγελμα. Okay. Okay, πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε λίγο bit τυχαία. Ήξερες τι ήταν το HR, ούτε εγώ το μυαλό μου. Εν είχα ιδέα. Τότε μάλιστα τον καιρό μας να πάμε 20 χρόνια, 22 ακόμα πριν, δεν υπήρχε ένα such human resource management. Ναι. Υπήρχε το personnel management με τον ελληνικό όρο προσωπάρχης. Okay. Οπότε τούτος ήταν ο όρος και ξεκίνησα συντότε δειλά κάποια πανεπιστήμια στην Αγγλία και στην Αμερική να προσφέρουν και να αναβαθμίζουν το personnel management to human resources management. Okay. Οπότε, ασεν καλά η μάμμα τότε, ασεν καλά η μάμμα τότε, πρότεινε το business with HR χωρίς να ξέρω τι είναι, είπα ναι, εντάξει, να το δοκιμάσω. Ήταν πολλά ώρα ταξίδι το σπουδών και το BA που έπιασα το Business with HR. Σπούδασες την? Σπούδασα στο Coventry στην Αγγλία. Okay. Και μετά συνέχισα το Master Degree μου που ήταν Master of Science, Human Resource Management, στο Surrey. It was specialized. Ναι, it was totally specialized. Ήταν with combination με το CIPD που μπορούσες να γίνεις accredited. Ουσιαστικά είναι το charter, όπως λέμε, το personnel and development. Τούτο σημαίνει CIPD, τούτο ήταν και είναι ακόμα. Λοιπόν, οπότε τι είναι το human resource. Ναι. Λοιπόν, είναι μια σπουδή, ένα επάγγελμα, το οποίο ασχολείται με τον άνθρωπο μέσα στις επιχειρήσεις, μέσα στις εταιρείες. Το να ασχολούμαστε όμως με τον άνθρωπο είναι πάρα πολλά broad και πολλά γενικό. Ουσιαστικά, αυτό που τους λέω καμιά φορά, είμαστε λίγο τα Ηνωμένα Έθνη μεταξύ του management και του κόσμου. Okay. Εκείνο που λέω πάντα σημαντικό σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα, πρέπει να έχουν πάρα πολλά καλά listening skills. Πρέπει να μάθεις να ακούεις τις ανάγκες του κόσμου, να τις καταλαβαίνεις, και να βρίσκεις όμορφους τρόπους να το περνάς στο management για να μπορέσεις να το υλοποιήσεις. Okay. Δύσκολο, δεν μπορείς να το πετύχεις πάντα. Θέλει πάρα πολύ υπομονή. Υπομονή και για να ακούεις, υπομονή όμως και για να... Είναι κάτι που σε έμαθες να το κάνεις, or it's something you studied. Ναι, είναι κάτι το οποίο το μαθαίνεις. Υπάρχουν κάποιες αρχές τις οποίες μαθαίνεις και πώς να ακούεις, μαθαίνεις πώς να αξιολογάς τον κόσμο, μαθαίνεις πώς να προσλαμβάνεις τον κατάλληλο κόσμο για το κατάλληλο position, μαθαίνεις πώς να απολύσεις τον κόσμο, αν χρειάζεται να τον απολύσεις. Ναι, νομίζω το πιο δύσκολο νομίζω, Γιώτα μου, στο κομμάτι μας, δηλαδή είναι κάτι που εμένα κάθε termination που κάνω, εκτός του βιτογράφου, γιατί θέλω να θυμούμαι, είναι κάτι που ακόμα μου είναι δύσκολο. Δηλαδή, να πάω σπίτι στο τέλος της δουλειάς και να πω... Και τα καλυπητήσατε στην αποδείξη. Ναι, και να πω, ρε παιδί μου, τώρα, εντάξει. Είναι, αν θέλεις, ένα κομμάτι του επαγγέλματος μας που δεν είναι τόσο πολύ ευχάριστο να το κάνω. Ωραία, χαρά στο κουράγιο. Ούτε εγώ νομίζω θα μπορούσα να το κάνω.
Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Τι που λέω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές μεθόδους στο πώς να κάνεις develop κάποιον. Okay. Και τούτο έχει να κάνει με τις αξιολογήσεις προσωπικού που κάνουμε. Βλέπουμε τα gaps που έχουν, να προσφέρουμε training στον κόσμο, να προσπαθήσουμε να τον κάνουμε develop. Όμως τι που λέω πάντα είναι ότι θέλουν. Έχει κόσμο που μπορεί να με θέλει. Έχει κόσμο που μπορεί να πει ότι μέχρι τα με είναι. Έχει κόσμο που μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα μέσα σε μια εταιρεία. Σε έτσι περίπτωση πρέπει να αποχωρήσουν την εταιρεία. Όχι, σε έτσι περίπτωση αν είναι κάτι που είναι θέμα που μπορεί να δουλευτεί from both sides. Δηλαδή okay. Μπορεί να έρθει ο ίδιος ο employee και να σου πει ξέρεις, I'm lacking this skill, can you help me? Μπορείς να με βοηθήσεις. Να το μάθω τον το skill, να γίνω καλύτερο. Και τους βοηθάς. Εννοείται ότι τους βοηθάς και τούτος ο ρόλος μας σαν HR. Τούτον που είπα και πριν στην αρχή ότι πρέπει να μάθεις να ακούεις και να μάθεις να κάνεις implement τούτες τις ανάγκες. Δηλαδή να βοηθάς τον κόσμο να ανελιχθεί και να μάθει το οποιοδήποτε πρέπει να μάθει. Επήκες εσύ καμία φορά σε δύσκολη θέση with the management, δηλαδή να υποστηρίζεις τον employee of the manager. Φαντάζομαι δύσκολη. Ναι, πολλές φορές, όχι λίγες, πολλές φορές. Ξέρεις, εν τούτον που λέω ότι το μαθαίνετε και over the years. Με την εμπειρία. Με την εμπειρία. Δεν είναι κάτι που μπορεί να σου το μάθουν τα βιβλία. Έρχεται με την εμπειρία. Πρέπει να μάθεις να ζυγίζεις τα πράγματα. Γιατί, κοίταξε, είμαστε εκφύσεως μας, οι άνθρωποι απαιτούμε συνέχεια. Ναι. Θέλουμε. Και όσο που ένας εργοδότης μας διά, παραπάνω θέλουμε. Σωστό. Άρα, σίγουρα ένα management το οποίο έχει στρατηγικούς στόχους, ένα CEO ο οποίος έχει στρατηγικούς στόχους, έχει το vision της εταιρείας, που μόνος του έχει και όρια. Άρα ο ρόλος ο δικός μας είναι να πιάνουμε τούτα τα όρια και να μπορέσουμε να τα προσαρμόσουμε και στον κόσμο. Δηλαδή να πούμε ότι ναι, μπορεί να θέλεις ξέρω εγώ, την καρέκλα σου, τη super air, yeah. Perfect chair, 2.500 ευρώ, αλλά you know, we cannot afford having. Φαντάζομαι, είναι σαν να εσύ να to put the employees σε μια θέση να παράγουν στη δουλειά τους καλύτερα, right? Ναι, να μπορούν να παράγουν καλύτερα, αλλά και να μπορούμε να δημιουργούμε έναν εργασιακό περιβάλλον που να τους βοηθά να δώσουν 100% του εαυτού τους. Δηλαδή, right. Τούτος είναι ο ρόλος κάποιου HR. Να μπορεί να έβρει τα μέσα, να μπορεί να δημιουργήσει τις πολιτικές, να δημιουργήσει τις διαδικασίες, ούτως ώστε τα άτομα τα οποία εργάζονται σε μια εταιρεία να αποδώσουν το 100% τους, αλλά και να είναι happy, δηλαδή και τούτο είναι πολύ σημαντικό. Και τούτο είναι το competition μας σήμερα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί με τμήματα ανθρώπινου δυναμικού και το αμέ που δουλεύουμε είναι πάνω στα benefits, τι είναι να δώσεις right. Του κόσμου για να τον κάνεις attract να έρθει να δουλέψει αλλά και να μπορεί να σου αποδώσει το 100%. Okay. Μαριάννα μου, με τη σπουδή σου, τι νομίζεις ότι για την Κύπρο θα εξακολουθεί να έχει, θα υπάρχει σίγουρα. Νομίζω ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο εξελίσσεται. Χαίρομαι πάρα πολλά γιατί όταν που βλέπω άτομα που τελειώνουν τώρα HR και μπαίνουν μέσα στο community μας που έχουν απίστευτη όρεξη και απίστευτες ιδέες. Τούτα τα μωρά χαίρομαι τα πάρα πολλά και κάτι που μου αρέσει να κάνουν είναι να δύο ευκαιρίες στους νέους, δηλαδή είτε μέσω της Party Match Tech που είναι η δουλειά μου σαν Group HR Director αλλά είτε με τη δική μου την εταιρεία που έχω την HR Consulting που πολλές φορές πιάνω άτομα τα οποία τελειώνουν τώρα τις σπουδές τους και λένε μου «Μα κυρία Μαριάννα, πώς να πάω interview, εγκαλώνω το βιογραφικό μου» δηλαδή κάποια πράγματα τέτοια που είναι πολλά σημαντικά να τα μάθει κάποιος για να μπορεί να μπει μέσα στο, μέσα στο pool. So, εσύ με τη δική σου την εταιρεία, εσύ μπορείς να κάνεις train τα παιδιά που θέλουν να μπουν σε κάποια εργασιακό χώρο. Να μπορείς να κάνεις train, τι πρέπει να μπουν, πώς να κάθουν, body language, φαντάζομαι πώς παίζει μεγάλο ρόλο, body language, speaking skills, what to say, what not to say, όλα αυτά. Και το βιογραφικό του, δηλαδή κάτι που λέω πάντα σαν συμβουλή στους νέους που τελειώνουν τώρα. Εμείς στο HR ξοδεύω πάνω σε ένα βιογραφικό 2 λεπτά.
Άρα σε εκείνα τα δύο λεπτά που έχει να ξοδέψω να σκευάσω το βιογραφικό σου, αν δεν μου δώσεις τις πληροφορίες που θέλω με βάση τη θέση που κάνω σε apply, ναι, να το προσπεράσω. Άρα πάρα πολλά σημαντικό όταν κάνουμε ένα apply σε ένα position να ξέρουμε τι ζητά, ούτως ώστε με βάση και τα qualifications μας να στήσουμε σωστά το βιογραφικό μας. Ναι, σωστό. Πολύ σωστό. So, basically, με λίγα λόγια, το HR είναι μια δουλειά η οποία θα έχει προοπτική στο μέλλον. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πιστεύεις ότι with technology there's a change με τη δουλειά σας ή... Καθόλου, απλά μας βοηθά. Το technology, το τι έρχεται και κάνει, είναι να μας αυτοματοποιά εμάς κάποιες διαδικασίες. Ας πούμε πριν 20 χρόνια γεμόναμε τη φόρμα για να μας την υπογράψει ο μάναστρος μας, ο μάνατζερ μας για να πάμε άδεια. Επλέον τούτο δεν υπάρχει. Υπάρχει σύστημα το οποίο είναι να μπεις online που το κινητό σου, you just tick the boxes of the days that you want. Τούτο βοήθησε μας πάρα πολλά. Και θα έλεγα ότι ελευθέρωσε χρόνο από τους ανθρώπους. Ναι, εννοείται. Για να κάνουν focus σε άλλα πράγματα. Να κάνουν developing κουλτούρα μιας εταιρείας, να δουν τα όλα τα benefits που είπαμε, πώς να τα καλλιεργήσουμε, οπότε είναι πάρα πολύ καλό. Θα σε πάρω λίγο πίσω. Είναι όταν είσαι σχολείο, εσύ ποιον κλάδο ήσουν? Ήμουν στο οικονομικό τότε. Στο οικονομικό κλάδο. Ναι. Θεωρείς ότι αυτό ήταν ο κλάδος που έπρεπε να επιλέξεις για να κάνεις αυτό το HR, εβοήθησε σε... Ναι. Okay. Εβοήθησε με πάρα πολλά. Θυμούμε τότε, κάναμε ένα μάθημα εργασιακή νομοθεσία. Yes. Τότε. Όταν λοιπόν έκαναμε το μάθημα εργασιακή νομοθεσία, δεν θα ξεχάσω ότι ήταν το μάθημα το οποίο να score 20. Ναι. Ήταν huge, ας πούμε, να πιάσει το καθαρόνι 20 στο διαγώνισμα. Και πάντα έλεγα, ρε παιδί μου, δε πόσα παραθυράκια έχει η νομοθεσία μας για τον κόσμο που δουλεύει. Άρεσε μου, δηλαδή ήταν το αγαπημένο μου μάθημα, να σου το πω έτσι. Και εδώ επιλέχθηκες μέσα αυτό το πράγμα. Ναι. Και δε, ας πούμε, πώς έγινε μετά στη ζωή. Φαίνεται ότι αγαπάς αυτό που κάνεις. Πάρα πολλά. Νομίζω ότι θα μπορούσα ποτέ να κάνω τίποτε άλλο. Χαίρομαι, είναι πολύ σημαντικό και το λέω ξανά και ξανά ότι τα παιδιά πρέπει να αγαπούν αυτό που κάνουν. Πρέπει πριν μπουν σε κάθε επάγγελμα να αναγνωρίζουν τι κάνει το επάγγελμα και χαίρομαι ειδικά που είστε εσύ, διότι το Human Resource Management, ναι, με τον καιρό μας δεν υπήρχε. Τώρα όμως υπάρχει και το βλέπω να εξελίσσεται, διότι κάθε εταιρεία γυρεύει έναν HR να δουλέψει. Μπράβο, τούτον ήθελα να το πω. Ναι. Όλοι γυρεύουν έναν HR, διότι θέλουν να μπορούν να κάνουν αυτό που λες εσύ, to handle your group, handle your team, make it exciting να δουλεύουν στην εταιρεία σας, να τους διάτε έναν κίνητρο. Για κάτι παραπάνω. So, παιδιά μου, αν ενδιαφέρεστε για το HR, νομίζω η Μαριάννα ήταν very clear σε αυτό που τι προσφέρει το HR. Πιστεύω και εγώ ότι όσοι επιλέξουν αυτό το επάγγελμα πρέπει να είναι και people's person. Ναι, 100%. Ναι, 100%. Και να έχεις και πάρα πολύ υπομονή. Ναι. Σημαντικό. Λοιπόν, Μαριάννα μου, χίλια ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Thank you so much που ήρθες σήμερα. Να κάνει να βοηθήσει. Ήταν eye-opener και για μένα και για τα παιδιά του κόσμου. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Αν έχουν ερωτήσεις, να κάνουμε στα chat και ίσως να σας ξαναφέρουμε εδώ να μας απαντήσετε πιο detailed ερωτήσεις. Πολύ ευχαριστώ. Thank you so much for your time. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.